από φιλογιθιάτη, ότι αντιπροσωπεύει μια εταιρεία, καναδέζικη εταιρεία καύσης απορριμμάτων, η οποία έχει μικρές μονάδες αναλόγου δυναμικότητας, ανάλογα δηλαδή με τον νόμο του σκουβιδιώσου, και η οποία τη χρηματοδοτεί κιόλας ο ίδιος αυτός. Ο... Υπάρχουν τέτοιες και αμερικάνικες. Και... Ναι. Εγώ λέω, είμαι ανοιχτός. Αύριο το πρωί. Μπράβο. Πράγματι ήρθαν στο γήθιο, τους φιλοξένησα, μου παρουσίασαν, μας παρουσίασαν το εργοστάσιο, το εργοστάσιο αυτό, την κατασκευή τους. Ήταν τέλειο. Ναι. Όταν λέω τέλειο, το εννοώ κατά την παρουσίαση. Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι αυτοί, ναι, μεν είχαν μια υποδομή και είχαν φέρει μαζί και τους χρηματοδότες, δηλαδή που θα πληρώνανε την κατασκευή του έργου. Από εμάς ζητήσανε μόνο ένα χώρο, ένα στρέμμα. Ένα στρέμμα ζητήσανε μόνο. Να έχει κοντά ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλή τάση για να, γιατί παρήγουν ρεύμα. Έτσι. Αυτό είναι και να έχει και δρόμο. Και να έχει και δρόμο. Ναι. Όμως δεν ήταν ανέτοιμοι για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είχαν πάρει άδεια καταλληλότητας, όπως τους είπα εκ των υστέρων. Και δεύτερον, δεν ξέρανε. Και γιατί, για τα αέρια. Δεν είχε αέρια. Α, δεν είχε αέρια. Η καύση τους, πρόσεξε να, είναι τέτοια η πατέντα τους που τρελαθήκαμε. Γιατί τους έφερα μετά και στο σύνδεσμο και μάλιστα η Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης τρελαθήκε γιατί έχει τα λίμματα. Βέβαια. Όλο αυτό έκαιγε μέχρι και κατσίγαρο. Τον ατμό που έβγαζε, τον κατνό που έβγαζε, τον γύριζε πίσω και τον ξανακήγε. Δηλαδή, από ό,τι είπανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 1.000 μονάδες επιβάρυνση στο εκατομμύριο και αυτός είχε 0,02 επιβάρυνση στο εκατομμύριο. Δηλαδή δεν μόλυνε καθόλου την ατμόσφαιρα. Και πού σταμάτησε το θέμα? Σε αυτό που σας είπα. Πρώτον, δεν είχαν πάρει άδεια καταλληλότητας και δεύτερον, δεν ξέραν τι θέλουν από εμάς. Λέω εγώ, αύριο το πρωί λάτε βάλτε το εκεί. Τι θα σας πληρώνω? Λέει, τι δίνετε? Α, παζάρι, λέω, θα κάνουμε. Εγώ δεν δίνω τίποτα. Α, όχι, λέει, πρέπει κάτι να δώσετε. Μα σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει κάνει μια οικονομετεχνική μελέτη? Να ξέρω και να πω ότι σαν δημοσιογηθείο θα επιβαρυνθώ 50 δραχμές στον τόνο. Έτσι. Και, σαν... και θα μπορώ να φέρω και άλλους 2, 3, 5 δήμους να επιβαρυνθούν και αυτοί και να αυξήσει, γιατί θέλει να τρώσει όλο το 24ωρο σκουπίδι. Τους έφερα σε επαφή με το σύνδεσμο. Μαζευτήκαμε όλοι. Τα ίδια τους είπαν και εκεί και τους διώξανε και εκείνοι κακώς. Αυτό ήταν ένα τώρα, από τα φτάνουμε προσπάθειες. Λοιπόν, στο τέλος, γιατί ερχόμαστε τώρα. Ερχόμαστε τη μεγάλη εβδομάδα. Πρόσεξε. Από εδώ έπρεπε να διώξει τα σκουπίδια. Θέλω, θέλω να το πω αυτό. Τη μεγάλη Τρίτη. Ναι. Δεν είχαμε προπολογισμό. Όμως τη σκουπίδια είχαν. Πάσχα ερχόταν. Βέβαια. Το σκουπίδι ήταν εκεί πάνω. Βάλαμε πολύ βαριά το χέρι. Και ακόμα τα χρωστάμε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν πήραμε μόνο τα δικά μας. Κάναμε, δανειστήκαμε κιόλας μεταξύ μας. Καθαρίσαμε το γήθιο μέχρι την 9 Τρίτη. Μετά συσσωρεύτηκε ξανά. Καλά, βέβαια. Μετά έγινε η δημοπρασία η μεγάλη, μετά από μελέτη, αφού εκδίδεται ο προπολογισμός. Για το καλοκαίρι πια. Κάναμε μια δημοπρασία, κάναμε και μια μικρή ανάθεση έργου πριν μέχρι να υπογραφεί η δημοπρασία. Έγινε η δημοπρασία, αλλά μέχρι να υπογραφεί και να εγκριθεί από την περιφέρεια η δημοπρασία, μεσολάβησε ένα διάστημα. Ήταν οι μέρες του τριημέρου της Αγίας Τριάδος. Κάναμε μια ανάθεση σε έναν άλλο εργολάβο. Μας καθάρισε και εκείνες τις μέρες. Και υπογράφεται η σύμβαση. Όλα καλά και όλα ρολέι. Εκεί είχαμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Της καθυστέρησης θεώρησης του σχετικού εντάλματος. Με αποτέλεσμα στις τέλος Αυγούστου ο εργολάβος να πει: δεν με έχετε πληρώσει καθόλου 2 μήνες τώρα. Καθυστέρησε η σύμβαση. Σταματάω. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Και μαζευτήκαν πάλι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Για μία-δύο μέρες, τώρα ειδικά στα πανηγύρια, φωνάξαμε πάλι ένα εργολάβο, βάλαμε λίγο πιο βαθιά το χέρι. Τι να σου κάνει με 2-3 μεταφορές? Έχει συσσωρευτεί μεγάλος όμως 13-14 μέρες τώρα. Ξέρω. Το μόνο που έχουμε πετύχει, το μόνο που έχει συμβεί στο Αιγύπτο αυτή τη στιγμή, είναι ότι το κέντρο, το εμπορικό και το τουριστικό δεν έχει σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι σε 2 εισόδους. Στο στάδιο. Παίρνει όμως τη ρετσινιά. Είναι η εικόνα που μπαίνει. Είναι η εικόνα που μπαίνει. Είναι η εικόνα που μπαίνει. Θέλεις να σου πω και κάτι? Ξέρεις πόσες καταγγελίες είχα και πόσες διαμαρτυρίες. Γιατί δεν το παρουσιάζεις, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν το παρουσίασα. Το πρόσεξες ότι δεν έστειλα κάμερα, δεν έστειλα για ρεπορτάζ. Γιατί? Για να μην κάνω ζημιά, έστω και με τον τρόπο αυτό, στα μαγαζιά που περιμένουν ένα μήνα να δουλέψουν. Να σας πω κάτι, κύριε Φελουρή, και σας θυμάμαι αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το καταγγείλω και τούτο. Από τα
100 site στο ίντερνετ που δείχνουν και προβάλλουν τα σκουπίδια του Γηθίου, τα 90 τα διαχειρίζονται οι Γηθιάτες. Άμα είχαν μυαλό οι Γηθιάτες. Αυτό σας το λέω με πάση επίγνωση. Εάν είχαν μυαλό οι Γηθιάτες και τους το λέω το σπίτι μας. Δεν μου κάνουν κακό εμένα. Δημαρχέ, και βέβαια δεν λέω 100%, αλλά και οι λίγοι καλοί που υπάρχουν χάνονται μέσα στους κακούς. Λοιπόν, αν είχαν μυαλό οι Γηθιάτες, το Γήθιο θα ήταν και πάνω από Μύκονο και πάνω από Σαντορίνη και πάνω από όλα αυτά τα τουριστικά μέρη, γιατί έχει μεγαλύτερη φυσική ομορφιά, μεγαλύτερες δυνατότητες, τρομερές αναπτυξιακές δυνατότητες, χωρίς να χαλάσουμε την γραφικότητα και τα ξέρεις, τα έχουμε συζητήσει κατηδίαν πολλές φορές και τα ξέρεις. Κύριε Φεδρούλη, αυτές τις μέρες τυπώνεται, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ένας τουριστικός οδηγός του Γηθίου από το Δήμο. Ο τίτλος του εξετύπησης είναι Σκουπίδια. Γήθιο. Το Στεριανό νησί. Και όχι μόνο. Είπατε για την Μύκονο τώρα. Δηλαδή να σα πω ότι αν δεν αυτό. Δεν θυμάστε τότε που ήμουν και εγώ υποψήφιος δήμαρχος, που τους έλεγα τα έργα που θέλουμε να κάνουμε και το ένα και το άλλο και τα καλλιτερίμια και το ένα. Και λένε ο Φελούρης λέει θέλει να πάρει το γύρο του, πάει σε Νίτσα. Αν είναι δυνατόν. Εγώ λέω ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν να μεγαλώσω την απόσταση. Τέλος πάντων. Και να τελειώνουμε εγώ με θέλω το θέμα των σκουπιδιών. Το θέμα των σκουπιδιών παρακολούθησαμε πριν από 15 μέρες. Ναι. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι δεν μένω, στιγμή αδιάφορος και ανενεργός στο θέμα αυτό των σκουπιδιών, ειδικά των σκουπιδιών. Ναι. Και πριν από 15 μέρες η τελευταία επίσκεψη που έκανα στον Περιφερειακό και συζητήσαμε με τον Μακρόν και τον ευχαριστώ. Δηλαδή είναι αυτός ο άνθρωπος με συγκινήσει γιατί κάθεται και συζητάμε τα προβλήματα. Και το συζητάμε και προτείνει, δίνει κάποια λύση. Και μου πρότεινε αυτή την ιστορία με το Σούκο. Μου λέει αυτή τη στιγμή ο Σούκος ετοιμάζει. Έχει υπογράψει ετοιμάζει, σύμβαση. Λέει, όχι, υπογράψει σύμβαση με την Καλαμάτα. Μόνο για την Καλαμάτα. Ναι, αλλά έχει υπογράψει, λέω, και η περιφέρεια. Όχι, για την Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα. Ναι. Το λέω. Αυτή τη στιγμή μου λέει ο Σούκος ετοιμάζει κάτι καινούριες μονάδες. Η μία από αυτή θα μεσολαβήσω και το υπόσχομαι θα έρθει στο Γήθιο. Όταν χθες το βράδυ μου είπατε ότι έχετε το Σούκο στην τηλεόραση, έκατσα και το παρακολούθησα. Σήμερα το πρωί. Διαπίστωσες τον ενθουσιασμό μου. Το είδα. Και μα σήμερα έπρεπε να. Εχθές, ας πούμε, που είχαμε πάει στην Καλαμάτα, έπρεπε να δείτε τον ενθουσιασμό, όχι το δικό μου, όλων των δημάρχων που είχαν έρθει. Από τη Νεάπολη μέχρι το Γεράκι. Όλοι οι δήμαρχοι και ο Σπάρτης και όλοι όσοι είχαν έρθει εκεί ενθουσιάστηκαν. Γιατί ήταν ένα έργο το οποίο. Και ολοκληρωμένο. Και ολοκληρωμένο. Βάζει τα σκουπίδια, σου βγάζει μια τύρφη την οποία την πιάνει. Αφού δούλευε εκείνη την ώρα και την έβεζα. Το τράβηξε. Το τράβηξε ο κάμερα. Ούτε μύριζε, ούτε λέρωνε, ούτε τίποτα. Ναι. Και όπως είπε ο άνθρωπος αυτός, αυτό αξιοποιείται και πουλιέται. Βέβαια. Πουλιέται καλά. Βέβαια. Είναι καύσιμο. Όχι μόνο καύσιμο, είναι και χώμα. Και χώμα και καύσιμο. Και τα πάντα είναι. Ναι. Λοιπόν, είπα και δήλωσα μπροστά στην κάμερά σας και πιστεύω θα το έδειξε χθες η κάμερα ότι στο Δήμο Γηθίου παίρνουμε απόφαση να το φέρουμε το πρώτο και το ταχύτερο δυνατό. Μπράβο. Ο κύριος Σούκος, ο Κώστας και ο αδερφός του Βασίλης και ο διευθυντής του ο Γιάννης απόψε είναι στο Γήθιο. Σήμερα Πέμπτη είναι στο Γήθιο. Τετάρτη, είναι στο Γήθιο για να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες και να τελειώσουμε. Μπράβο. Το ταχύτερο μπράβο, δυνατό. Μπράβο, δεν πάει άλλο. Μπράβο, μπράβο. Δεν πάει άλλο. Μπράβο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό πλέον θα είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, τσιτώστε τον να υπογράψετε και μία σύμβαση να σας φέρει και τα του ρομπότικους κάδους. Όχι, αυτά τα βγάλει μετά, δεν βγάλει ακόμα. Ναι, να είμαστε οι πρώτοι που θα τα πάρουμε. Εντάξει. Είναι σημαντικό πράγμα. Θα σας πω κάτι. Ναι, να το ζητώσουμε να το κάνει. Το ζητώσουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και χρήματα για να μπορούμε να τα πάρουμε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν τα παίρνει, είμαστε στο τέλος. Τα δίνει ο αυτό. Αν μας τα δώσει έτσι, τα παίρνει αύριο το πρωί. Τα παίρνει έτσι, η κάθε οικογένεια έχει από ένα τέτοιο πραγματάκι. Και βάζει το. Βάζει μέσα τα συμπιέζει. Ένα θηρίδα. Κυβικό λέει από. Σε ειδική θηρίδα. Έχει αυτό. Άλλη θηρίδα για τα γυαλιά, άλλα για τα πλαστικά, άλλα για τα χαρτιά. Πρόσεξε, ένα κυβικό ας πούμε γυαλιά, έτσι, μπουκάλια και τέτοια.